Ξεκινάει η εκπομπή και το πρώτο πράγμα που βλέπω στην τηλεόραση είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κεντρική ομάδα της Νιδού. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Κεντρική ομάδα, είναι τα χαφ, μιλάει στα χαφ. Αυτό κάνει. Στο Τζίμερο, στον Γκάνιες και στο Σάχο. Καπάω, έλεγε, καπάω γι' αυτό. Κοινοβουλευτική ομάδα. Στην κεντρική ομάδα. Κεντρική ομάδα. Δεν ξέρω. Έχει αφήσει έξω τους ακραίους. Ο Άδωνης και τα λοιπά. Έχει κάνει αναλύσεις τελευταία, γι' αυτό μπερδεύτηκε. Και έχει πολλούς ακραίους από εκεί. Έχει πολλούς ακραίους που κάνανε κτήματα στην επταετία. Πότε θα ξεσπάσουν αυτοί. Ποιοι. Όλοι αυτοί που τον βλέπουμε με μισομάτι. Εντάξει, θα έρθει η ώρα κάποια στιγμή, αλλά τώρα κερδάει γι' αυτό. Καταλαβές. Έχει παράσταση νίκης ότι αυτό θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, οπότε του μπεκιάζονται όλοι. Γιατί σου λέει, φαντάζομαι, βάλει στις λίστες. Ναι, το σκέφτεται. Αυτό έλειπε να μην κερδίζει. Ρε, παιδί μου, είμαι εγώ ο κλασικός, ο χαρακτηρισμένος, ο παοξής, ο πολιτικός. Που έχω βάλει και μια-δυο φορές υποψηφιότητα. Μπορεί να έχω βγει βουλευτής, μπορεί να μην έχω βγει. Λοιπόν, και σκέφτομαι τώρα τις επόμενες εκλογές που θα τις πάρουμε περπατώντας. Νέα Δημοκρατία είναι, έτσι. Θα τις πάρουμε περπατώντας και άμα είμαι βουλευτής, μετά τι είναι, να γίνω και υπουργός. Αλλά δεν ξέρω κιόλας, γιατί πρώτη φορά βάζει αυτός εδώ και δεν ξέρω τι άλλες υποχρεώσεις έχει, τις λίστες και αυτά. Δεν ξέρω αν είμαι δυνατός για να, αν με παίρνει. Ναι, αν με ξεφτιλίζει. Ναι, τι, γιατί αυτός έχει πολλούς γνωστούς και λοιπά. Ναι. Και λέω τώρα το Σάββατο, πάω. Ενώ ξέρω ότι ο άλλος είναι στην κόντρα. Αφού έχει πέσει πάω ή δεν πάω. Να μην πάω. Λένε οι πληροφορίες. Έχει χαρτάκι. Έχετε non-paper, τι μοιράζεται. Υπάρχει. Γιατί παλιά ο Ρουσόπουλος είχε SMS, ξέρεις. Έστελνε SMS σε όλα τα μέλη. Χρεώνονταν τόσο πολύ. Ρε, ναι, τότε δεν υπήρχαν ομαδικό, τα Viber και τέτοια. SMS. Ναι, έστελνε ομαδικό SMS που έλεγε σε αυτό το θέμα εμείς θέλουμε αυτό. Σε αυτό θα λέτε εκείνο. Σε εκείνο μην μιλήσει κανένας. Στο γραμμή. Άλλο, ναι. Μην πει κανείς για αυτόν, γιατί θα χαρακτηριστούμε και λοιπά. Εντάξει, αυτά γίνονται πάντα. Αυτός το ξεκίνησε όμως. Κοινωνιακά ήταν γάτα. Μέχρι τότε δεν είχε τέτοια. Πολύ μπροστά. Αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, την ομάδα η οποία χθες δεν σήκωσε κούπα και γι' αυτό θα απολογηθούν οι πάντες. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε 24ωρο χωρίς κούπα. Εδώ απλά να βρούμε και τον ταξίρχο του Βόλου να πάει και αυτός μαζί, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ναι. Γιατί... Πάμε για το επόμενο. Αλλάξει η ατάκα, Μπούντου. Βάλε ατάκα. Εγώ φταίω που δεν μπήκε στο ΠΑΟΚ 24 η γυναίκα του Μάτος χθες. Και την υπογραφή σου. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Καλά, ρε. Σκάνδαλο. Δεν μπορείς να κάνεις μια βάντα στο στέλεχό σου. Δεν θέλει αυτό το, αυτή η ύπαρξη, αυτή η κοπέλα να υπάρχει. Λέγεται, να προβάλλεται. Δεν ξέρω. Ότι είναι η καλύτερη. Καλύτερη. Με διαφορά. Έκανε αντιεμπορικό κείμενο. Δεν υπάρχει κανονικά, περίπτωση να δηλαδή, είναι μου βάλε κάτι μέτριες που γιατί? Υπάρχουν. Γιατί? Δεν είναι και το επίπεδο τώρα. Εντάξει. Υψηλό. Ναι. Εντάξει, η Μπούντου η οποία έφαγε τη γυναίκα Μάτος στο θέμα. Ενώ τα αγόρια είναι κούκλοι. Τα μοντέλα μας. Δεν υπάρχει. Ωραίος δεν υπάρχει. Δεν είναι ο Μπίσβαρ είναι η προσωπικότητα. Δεν είναι. Ο πιο ωραίος στον ΠΑΟΚ είναι ο Ίβιτς. Ο Τζάρμα δεν είναι. Πανέμορφος. Για μαύρο. Πράσινο μήλι. Γλυκός μαύρος είναι. Δεν είναι. Ναι. Ο Βαρέλα δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή το Βαρέλα δεν είναι. Ο Βαρέλα έχει ωραίο έτσι, έχει σωματοδομή. Έχει και. Τι έγινε Μπούντου. Ατάκα δεν βλέπω να άλλαξε. Η ατάκα. Θα ο Βαρέλα... μπει θέμα μόνη τη η κυρία Μάτος. Όχι και θα το γράψει και το κάνει εσύ. Και θα μείνει στην πεντάδα λέει μέχρι το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Διορθώνουμε το λάθος. Σημείωση συντάκτη εκ παραδρομής. Ναι. Δεν δημοσιεύτηκε στο χθεσινό φύλλο. Έτσι. Να δούμε γυναίκα Μάτος. Έψαχνα το βράδυ να τη δείξω. Δεν εμφανίστηκε. Και δεν τη βρήκα στο ΠΑΟΚ 24 πουθενά. Έλληνας δεν εμφανίστηκε με συνοδό. Τι λες, δεν πέρασε είχε. Ναι. Και ο Μαλαζάς. Ο Μαλαζάς είναι παντρεμένος. Ναι, ρε, Μαλαζάς είναι παντρεμένος και χρόνια. Ναι. Εντάξει. Ο Μαλαζάς ο οποίος είναι και στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ψηφίστηκε. Ναι, Μπούντου, τη γυναίκα του Μάτος να δούμε σύντομα. Και άλλαξε την ατάκα. Ψηφίστηκε ο Ίβιτς ως ο καλύτερος προπονητής. Μέσα στα καλύτερα μπακ ο Μάτος, ο Λέοβατς και ο Μαλεζάς. Αυτή. Μάλλον, φίλοι, δεν συμπαθούν όλοι. Δεν έχεις άλλους. Ο Τσίμηρος πουθενά. Ποιοι ψήφισαν. Φίλαθλοι. Ποιανού. Όλων, τι πιάνουν. Όλων. Χτες είχε βραβεύσει Σινόβα. Δεν έχεις χαφ. Δεν έχεις επιθετικούς. Στους καλύτερους. Έπρεπε να έχεις. Νομίζω ότι... Ο Πρίος δεν μετράει γιατί είναι Γενάρη. Τι? Έπρεπε να μετράει γιατί έχει Μιλιβόγεβιτς, έχει Αραούχο, έχει... Παίξανε μισή. Η Ντέγε. Έχει και μισή σεζόν. Δηλαδή πιο επιτυχημένος από τον Πρίος υπάρχει. Ο Ροντρίγκες.
και ο Ροντρίγκης. Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε. Μισή σεζόν. Ποιος ήταν καλύτερος ο Ροντρίγκης στο πρώτο μισό, δηλαδή. Δεν έχει κανένα εξτρέμ. Μήπως κοιτάξαν λίγο, τα μοιράσανε. Δηλαδή, επειδή στα μπακ δεν υπήρχε συναγωνισμός, μας βάλανε εκεί στην άμυνα και δεξιμπακ και αριστερό και σέντερμπακ και ένα στόπερ. Και μετά στην επίθεση. Εντάξει, να είναι ψηφοφορία και ψηφίσανε οπαδοί, ας πούμε, ρε παιδί μου, φίλαθλοι, ας πούμε, ομάδων, σίγουρα θα ήταν πιο υποκειμενικοί. Το θέμα Μαυρίδη. Τι έπαθε. Αυτό που το πας. Τι. Με τα τατουάζ. Δεν το ξέρεις, πάρα το κάνει. Και το γούρι. Ναι, μα ο Γιώργος από εκεί έγινε. Όχι, αποκαλύφθηκε ότι το δεν το έκανε το 2014. Ναι, τι το έκανε. Ναι. Το έλεγε, αυτό δεν το ξέρα κι εγώ. Ότι δεν το έκανε. Κάπου ήταν. Τον καλέσανε και δεν μπορούσε να είναι στο εξωτερικό. Εγώ που δεν τον γνωρίζω προσωπικά το παιδί, τον είδα του πω ήταν το 1 και το 3. Πιτσιρικά, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Άρρωστο με Ναλιτζή, με Κατσαμπή τότε, με τον Κωνσταντινίδη, με τον Καφέ βεβαίως και τώρα με τα τατουάζ. Τα τατουάζ του Αθανασιάδη, του Μαλεζά, του Πέλκα, του Κίτσου και του Μιστακίδη, του Χαρίση. Ναι. Χένα είναι αυτή. Έχει μείνει χαρακτηριστικά. Ο πανηγυρισμός του Ναλιτζή στο τέταρτο γκολ που δείχνει το τατουάζ. Ναι. Και η φράση του βέβαια που δεν ακούστηκε αλλά τη διαβάσαμε στα χείλη του. Αυτό ναι. Το τους. Και δείχνει το τατουάζ και εκεί έγινε όλη αυτή η ιστορία ότι το τατουάζ ήταν το γούρι κλπ. Και από εκεί ξεκίνησε. Η είδηση είναι ότι βρέθηκε χώρος στο σώμα του Αθανασιάδη να γίνει τατουάζ. Κάτω χαμηλά εκεί στη. Κάπου βρέθηκε στομάχι. Κάπου το στρίμωξε. Είναι και διαφορετικό άμα μεταξύ. Είναι μαύρο τη. Ναι, μεταξύ άλλων. Ήταν και αυτή μια από τις ιστορίες. Όπως μια από τις ιστορίες διαβάστηκε νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24 για τον Εθνοφρουρό στην Κύπρο. Τι ΠΑΟΚ ΣΑΙ. Ο οποίος εξαφανίστηκε από τη μονάδα. Το είχαν κάνει με αυτό. Μέσα από τα κατεχόμενα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί στη Θεσσαλονίκη και πήγε στο Βόλο. Και οριακά πριν κηρυχθεί λιποτάχτης επέστρεψε. Συγγνώμη. Πέρασε από τα κατεχόμενα. Δεν μπορούσε να πετάξει. Δεν δίνουν ειδική άδεια, αρέσει. Δεν δίνουν ειδική άδεια στο εσωτερικό. Και τι να πεις τώρα, την μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του λέω. Και λέει φτάνει στο γήπεδο. Ναι. Φτάνει στο γήπεδο και πει τα δρακόντια, τα μέτρα δεν μπήκε. Η Κύπρος, ρε φίλε, άμα δεν το έχεις μην πας εκεί πέρα. Ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν να θεωρείται η Κύπρος ξένη χώρα. Και ότι θα φύγεις από την Κύπρο στην Ελλάδα για να είναι εξωτερικό. Ναι, δεν σου δίνω άδεια. Και εγώ σε γράφω. Αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Και τώρα πήγαινε πίσω. Θα μου χλάσει μια μάντρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Άντε και λίγε μακάρια 4. Ποιος? Έτσι, μου γύρισε. Αυτός μου θα είναι εκεί, ρε, ο Κύπριος. Ο Κύπριος. Ο στρατηγός Κύκος Κύκου. Κι άμα είναι εξής. Άντε, ρε. Άμα είναι εξής. Μέσα. Με διαφέρει εμένα. Όχι μέσα, αλλάζει. Όχι, αν είναι Παναθηναϊκός θα πάει μέσα. Δεν το συζητάω. Καλά αυτή η Παναθηναϊκή, τι ωραία είναι. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ΠΑΟΚ πλέον, ο Παναθηναϊκός. Η παλιά Παναθηναϊκός. Και τους έβαλαν μπροστά για άλλη. Πάντα ήταν, αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδιά. Τώρα ξεμπλοκιάστηκαν. Μην βλέπετε Κυριάκο Θωμαέδη, παιδιά, κάνει κακό στην υγεία. Δεν υπήρχε... Αφού είχε μπέ, ωραία, δεν χάνεται. Όχι, δεν θέλουν, δεν θα δίνει ούτε... Βγήκε ένας παρατηρητής, ο δεύτερος, και είπε, το κορυφαίο, κορυφαία στιγμή, γιατί το μπέ είναι να μην του θίξει το Βόλο και το αυτό, όλα τα άλλα μπορείς να το... Είναι και δήμαρχος τώρα, εδώ. Και λένε ότι κάνει και δουλειά στο Βόλο, έτσι. Μας λένε εκεί ότι πέρα από το χαρακτήρα του και το ότι είναι λίγο αθυρόστομος, έχει αλλάξει πολύ τον Βόλο. Αλλά άσχετο αυτό. Και λέει ο παρατηρητής. Λίγο αθυρόστομος. Τι μάνα του αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μου είπε ο ταξίαρχο. Λέει ο Θωμαϊδής. Μα κύριε Διακοφώτη, πού βρήκαν τα τούβλα και τα τσιμέντα και αυτά. Και απαντάει ο παρατηρητής. Μου είπε ο ταξίαρχος ότι το γήπεδο είναι σάπιο. Και του γυρίζει το μάτι. Το παθεσσαλικό είναι σάπιο! Σάπιο είναι το μήλο που φάγες χθες! Τα μπέρδεψες! Μην τρως μήλα, λέει τώρα, τρώγε φράουλες! Τρελάθηκε. Καταρχήν. 8 χρόνια γήπεδο. Έξω από το παθεσσαλικό, ακριβώς εκεί που ήμασταν μαζεμένοι για να ανοίξει, για να δώσουν το OK 5 παρά να μπει ο κόσμος σιγά σιγά μέσα, είχε δύο μεγάλα βουνά, έτσι, δύο ντάνες. Με σύντριμα. Και λέει ένας, μικρά είναι αυτά, δεν κάνουν. Γιατί ξέρεις αυτό, είναι η κροκάλα. Είναι μικρά ρε παιδί μου, δεν ήταν μεγάλα. Δεν σκέφτηκε ένας να τα πάρει αυτά από εκεί. Να βάλει φορτηγό, να τα πάρει. Μια εβδομάδα οργανώνω το γήπεδο. Το Θεό το Βοριά, ο πρώην διαιτητή, ο οποίος λέει, μα είναι ξεκάθαρο, Ερίκ είναι 3 μέτρα offside. 3 μέτρα offside. Ποιος είναι. Ξεκίνησε από δύο. Ήταν εσένα, όταν ευριάζει, του μεγαλώνει, κατάλαβες. Και πάει στο πέναλτι. Κύριε Βοριά, λέει ο Θωμαίδης,
Κύριε Θωμαίδη, δεν βλέπω καλά. Επιμένει ο Θωμαίδης. Ναι, είναι πέναλτι, δεν είναι. Δεν είναι καθαρό το πλάνο. Μα λέει, φαίνεται, λέει. Τι, πείτε, ό,τι είναι άποψή σας. Δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί, κύριε Θωμαίδη. Τίποτα, να μην πει ότι είναι πέναλτι. Ωραία, ωραία. Να ζεστήσετε καμιά κομπή ακόμα, τέλος πάντων, κακό δεν κάνει. MMA, GFC, το μεγαλύτερο τουρνουά. Προπόληση και στο Γερμανό και στα καταστήματα Κοσμοτέ. 15 ευρώ γενική είσοδος για την ημέρα του αγώνα. MMA, GFC, οι μεγαλύτεροι αθλητές σε οκτάγωνο κλουβί θα δώσουν τις μάχες τους από τις 7 η ώρα του Σαββάτου στο PAOK Sports Arena, 13 Μαΐου. Μαζί μας και η Αναδόμο. Για να ανακαινήσετε τους χώρους σας, είτε είναι σπίτι είτε είναι επαγγελματικοί χώροι, να εκμεταλλευτείτε και τις 10 άτοκες δόσεις που έχει φέτος η Αναδομό, που συμπλήρωσε πλάκα-πλάκα 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πάντα πρωτοπόρα, πάντα μέσα στα μεγάλα έργα και με πολύ μεγάλη συνέπεια. 2311-241-508 το τηλέφωνο. Κέντρο Μπαταρίας Ιταλός, αν μείνεις από μπαταρία, ένα τηλέφωνο 2310-545-999. Τρία καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης και Ρεγκίνα. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, τα κορυφαία σε επιλεγμένα καταστήματα. Ο Πιλατής είναι μαζί μας, Διογένους 17, στην κάτω Τούμπα. Ακούσαμε και το πάρτι που διοργανώνει. Το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Φαντάσου ότι έγινε το σάουτ στον Πιλατή. Τι πρέπει να πριν και μετά. Ντροπή 7-18, ντροπή 7-18 για αυτά που λες. Σχολιάζει το, την αφήνει. Θα ακούσει η μάνα του Πένδρου Ερίκε ότι έχει μισό βήμα 3 μέτρα και θα λέει, ρε φίλε, τι παλικάρι έκανα. 2 μέτρα είναι το παλικάρο. Είναι ο πρώτος δίμετρος 1-14 της ιστορίας. Εσύ αυτή τη λέξη που γράφει το παιδί, γιατί την είχες βάλει εκεί τέτοιο? Ποια? Παπάκια. Είχες βάλει αυτά τα αλφα όταν το έγραψες. Ντράπηκες? Γιατί έτσι έφαγα 3 αγωνιστικές από το Facebook. Γιατί είναι. Έχει κίτρινη κάρτα. Για τέτοια λέξη. Ναι. Μα δεν είναι βρισκιά αυτό. Άκου που σου λέω τώρα, δουλεμένο στην προπόνηση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε βόλεϊ, γιορτή σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά και διάφορα. Στο ποδόσφαιρο ειδικά είναι πάρα πολλά τα θέματα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα που ήδη ετοιμάζεται για τα play-off. Την πολύ σπουδαία αυτή διοργάνωση, την πάρα πολύ κρίσιμη διοργάνωση, όπου ο ΠΑΟΚ πρέπει να τερματίσει πρώτος. Την Κυριακή είναι ο αγώνας της χρονιάς. Τώρα την Κυριακή που έρχεται το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι το μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν εφησυχάζει. Όλοι κρίνονται και για τη συνέχεια της χρονιάς. Γιατί αν κάποιος εφησυχάσει, αν κάποιος τώρα φανεί ήρεμος, πάνε να πει ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ με τους παίχτες νικητές που χρειάζεται να έρθει, δεν τελείωσε η χρονιά. Όλα αυτά μας θα τα πούμε με το που επιστρέψουμε από το πρώτο διάλειμμα. Είναι σημαντικό τα παιδιά που δουλεύουν στο κονσόρτσιουμ να παίρνουν την ευθύνη, να λαμβάνουν τις ευθύνες τους. Μπράβο στην Ελένη που είναι η αυτοκριτική που έκανε στην ΑΤΑΚΑ του ΠΑΟΚ 24 και πάμε στα θέματα μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά. Βασικό για μας είναι όλη αυτή η επίθεση κατά του ΠΑΟΚ με σκοπό να χάσει το ηθικό πλεονέκτημα που έχει ο σύλλογος απέναντι σε όλους τους άλλους. Θέλουν να τον μειώσουν, θέλουν να τον βλάψουν, θέλουν να τον παρουσιάσουν ως τον κακό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε βεβαίως και πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτά δίνεται στο γήπεδο. Γι' αυτό λέμε ότι τα play-off στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντικά φέτος για να δοθούν απαντήσεις οι τελειωτικές πλέον σε όλους αυτούς που θέλουν να μειώσουν τον ΠΑΟΚ. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που τα ζει πάρα πολύ κοντά. Όλα πραγματικά τα καταφέρνει, τα προλαβαίνει. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, του Ερασιτέχνη, στη διοίκηση της ΠΑΟΚ, ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας, Δημήτρη. Όλοι είμαστε εδώ πέρα. Συγχαρητήρια για όλες τις επιτυχίες. Πριν 2-3 μήνες, νομίζω, σας είχαμε φιλοξενήσει και σας ρώτησα πόσους τίτλους περιμένετε φέτος από όλα τα τμήματα. Μου είχατε πει 6-8, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 6. 6 είχατε πει. Πού έχει φτάσει το νούμερο? Τώρα χάσαμε και το νούμερο, πρέπει να τα υπολογίσουμε, γιατί δεν τελείωσαν και ακόμα δύο. Δεν τελείωσε το κύπελο στο γυναικείο ποδόσφαιρο και δεν τελείωσε και το πρωτάθλημα στο γυναικείο χάντμπολ. Ναι. Εντάξει, το ένα είναι σίγουρο, απλώς είναι διαδικαστικό. Το άλλο είναι λίγο δύσκολο, τραυματίστηκε η καλύτερη μας παίκτρια, η Μούρνου. Και στο χάντμπολ γυναικών,
Ναι. Ναι. Και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ήττες και πρέπει να καλύψουμε, να κάνουμε την υπέρβαση. Θα μου πεις πώς την κάναμε στο βόλεϊ, μπορεί να την κάνουμε και εκεί, γιατί η ομάδα μας είναι πολύ καλή στο γυναικείο χάντμπολ. Θα δούμε. Κύριε Παδόπουλε, εσείς που είστε τόσα χρόνια, στο ΠΑΟΚ και ως οπαδός και στα παραγωγικά, άλλο τέτοιο Σαββατοκύριακο θυμάστε? Θυμάμαι πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά τέτοιο Σαββατοκύριακο όχι, δεν θυμάμαι. Έπεσαν, έτυχε και πέσανε όλα μαζί. 3 τίτλοι σε 24 ώρες δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και νομίζω πουθενά δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, αν ψάξετε εσείς σαν δημοσιογράφοι κάπου στη γη, ότι κάποια ομάδα έχει πάρει 3 τίτλους σε 24 ώρες, δεν νομίζω να γίνεται πουθενά. Ο σύλλογος να έχει πανηγυρίσει. Και εδώ την πρωτιά έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Του βόλεϊ ήταν για εσάς έκπληξη? Να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πραγματικά ήταν έκπληξη. Όταν έχεις 2 από τους καλύτερους σου παίκτες τραυματίες και απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της, και είδατε τι έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι. Έχει ένα μπάτζετ το οποίο είναι σχεδόν τριπλάσιο από το δικό σου και είναι πλήρης. Και έχει την ψυχολογία του τελευταίου παιχνιδιού που σε κέρδισε μέσα στην έδρα σου με άνετα, με 3-0, πάνω να πει ότι πραγματικά είναι έκπληξη. Αλλά η ελληνική ψυχή φάνηκε πολύ πιο δυνατή από όλα αυτά τα οποία ανέφερα και κατέκτησε πανάξια τον 3ο συνεχόμενο τίτλο στο βόλεϊ. Τριπλάσιο το μπάτζετ του Ολυμπιακού στο βόλεϊ? Ναι. Μόνο Αγκάμες είναι μισό σου μπάτζετ. Ακριβώς, πολύ σωστά. Μόνο ο Αγκάμες έχει το μισό συμβόλαιο. Έχει το μισό μπάτζετ. Δηλαδή, στα νούμερα περίπου πώς. Πώς δικαιολογείται το τριπλάσιο? Ναι, του Ολυμπιακού είναι περίπου στο 1,5-1 πλάς. Μάλιστα. Και είπατε ότι η ελληνική ψυχή, θεωρείτε ότι η απόδοση των Ελλήνων ήταν αυτή που έβγαλε αυτή την ομαδική προσπάθεια και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος? Όχι, ήταν όλη η προσπάθεια όλων των παικτών, αλλά η ψυχή ήταν αυτή η ελληνική που έδωσε την όθηση και στους ξένους να καταλάβουν πού βρίσκονται και να κάνουν αυτή την καταπληκτική εμφάνιση. Γιατί όπως είδατε μάλλον που είστε τρεις εκεί, ο Ντάντε ήταν καταπληκτικός. Μεταμορφώθηκε νομίζω τον τελευταίο μήνα ο Ντάντε. Η μεγάλη παίκτη στα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι. Η μεγάλη παίκτη στα μεγάλα παιχνίδια. Και πράγματι φάνηκε πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ντάντε. Όσον αφορά τον Σαφράνοβιτς, το γνωρίζαμε. Μιλάμε για έναν παίκτη μεγάλης κλάσης που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κατακτήσει και άλλο τίτλο μαζί με τον Αλεξάνδερ, οπότε το γνωρίζαμε. Αφού ξεκινήσαμε με βόλεϊ, και ο κύριος Τσαλόπουλος χθες μας είπε στον αέρα κάτι το οποίο, εντάξει, ήταν πληροφορία, το λέγαμε, αλλά το παραδέχθηκε, ότι ό,τι έγινε στην ομάδα βόλεϊ, το κρίσιμο σημείο της κρίσης εκεί μετά τον απώλειο του κυπέλου με την αλλαγή του προπονητή ήταν απόφαση του κυρίου Κατσαρή. Θυμάστε τότε όλοι και εμείς μαζί κατακρίναμε την απόφαση εκείνη. Πώς το ζήσατε τότε εσείς, πώς επέμενε ο Κατσαρής, τι έβλεπε και δικαιώθηκε σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το βαθμό? Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτον, δεν χάσαμε ένα τίτλο, χάσαμε 2. Εντάξει. Ναι. Έτσι, χάσαμε και το Λιγκάπ, χάσαμε και το κύπελο. Δεύτερον, κάτι έπρεπε να γίνει, διότι βλέπαμε ότι η ομάδα δεν τραβάει. Είχαμε σκεφτεί κάποια πράγματα στην αρχή της χρονιάς, τα οποία ο προπονητής δεν ήθελε να τα ακούσει. Και τελικά έπρεπε να ταρακουνηθεί λίγο το σύστημα, διότι πηγαίναμε με κατεβασμένα χέρια να χάσουμε και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που αλλάξαμε τον προπονητή, είχαμε 4 ήττες από τον Ολυμπιακό και 2 από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν ο πρόεδρος ότι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής. Πήραμε μαζί μια απόφαση τέτοια. Όντως ο Αντώνης δεν ήθελε να αλλάξει ο προπονητής, είπε αλήθεια, έτσι ήταν. Αλλά υπερίσχυσε η γνώμη του Προέδρου και τελικά δικαιώθηκε με την κίνηση αυτή την οποία έκανε. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ότι άλλαξε, δηλαδή έφυγε ο Καλμαζίδης, είναι ότι και αυτός που ήρθε έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, δηλαδή άλλαξε την ψυχολογία ολόκληρη. Ναι. Ήταν και η επιλογή του αντικαταστάτη καλή, επιτυχημένη. Ναι, η επιλογή. Μα επόμενο ήταν ότι διώχνοντας έναν προπονητή σαν τον Καλμαζίδη έπρεπε να φέρει σε κάποιον αντίστοιχο και καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο η επιλογή ήταν αυτή.
Και πραγματικά, Δημήτρη, άλλαξε την ψυχολογία όλης της ομάδος. Πετούσαν οι παίκτες κυριολεκτικά στην προπόνηση, τρώγανε σίδερα. Γινόταν μάχη στην προπόνηση. Όταν λέμε μάχη, αυτό το εννοώ. Δηλαδή, σαν να ήταν κανονικός αγώνας. Παρόλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, να το πούμε ότι οι αθλητές του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν ένα μερίδιο της επιτυχίας και στον κύριο Καλμαζή. Δηλαδή, δεν είναι ότι εκείνος ήταν ο κακός, ο αποτυχημένος ή ότι δεν έχει μερίδιο. Και δεν έφυγε. Και δεν έφυγαν και σαν εχθρός, έτσι δεν είναι. Πολύ καλά κάνανε, φυσικά. Mm. Βέβαια. Μα πώς μπορεί να μηδενίσει τα πάντα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τον ΠΑΟΚ να μην μηδενίζουμε τίποτα. Φυσικά και ο κ. Καλμαζίδης έχει μερίδιο από την επιτυχία αυτή. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ο προπονητής ο οποίος μας έφερε τίτλους στον ΠΑΟΚ. Απλώς εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής. Ναι. Και άλλαξε και δικαιωθήκαμε παίρνοντας αυτό το πρωτάθλημα. Προχθές το βράδυ της Κυριακής, πώς έγινε και μαζί με τον κύριο Σαββίδη από άλλο χώρο και από τη γιορτή βρεθήκατε στο αεροδρόμιο? Ποιανού ιδέα ήταν? Λοιπόν, να σας πω κάτι που δεν έχει υποθεί. Ναι. Πηγαίνοντας στο stage με τον πρόεδρο, σκέφτηκα ότι εκτός από εμάς τους δύο, οι οποίοι είχαμε αποφασίσει να πάμε στην υποδοχή, ότι θα ήταν πολύ καλό να έρθει και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, ναι, του ποδοσφαίρου. Και με το που φτάσαμε εκεί πέρα και χαιρετηθήκαμε, του έκανα την πρόταση. Του λέω, πρόεδρε, ότι πρέπει να πάμε και εκεί. Είναι, αξίζει τον κόπο, θα δεις ότι ο κόσμος μας περιμένει και θα μας αποθεώσει. Και χωρίς δεύτερη συζήτηση, είπε ο πρόεδρος, πάμε. Χωρίς δεύτερη συζήτηση. Είναι άνθρωπος πλέον της οικογένειας, Δημήτρη. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει ΠΑΟΚτσής, το νιώθει αυτό. Δεν το κάνει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι μεγαλομέτοχοι, οι πρόεδροι, που είτε είναι η δουλειά τους, είτε έχουν επενδύσει κάποια χρήματα σε κάποια ομάδα. Ο πρόεδρός μας αγαπάει αυτή την ομάδα παθολογικά. Οι γη του αγαπούν την ομάδα παθολογικά. Όλη η οικογένεια ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, επειδή και φτάσαμε εκεί που πραγματικά έγινε αυτό το οποίο είχα σκεφτεί, αυτό το οποίο είχα φανταστεί. Η αποθέωση ήταν τεράστια. Με το που πήρανε χαμπάρι ότι φτάσαμε, μόνο στα χέρια δεν τον σηκώσαν να τον πετάξουν στον αέρα. Τον ζήσατε ένα διήμερο τον Ιβάν Σαββίδη, στο καλύτερο διήμερο. Έχω ζήσει πολύ καιρό. Όχι, λέω τώρα για αυτό το διήμερο που νομίζω ήταν ξεχωριστό. Ναι. Του έλειπαν και εκείνου οι χαρές, οι επιτυχίες από τον ΠΑΟΚ. Ξέσπασε αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, χάρηκε ανίποτη χαρά. Πραγματικά έβλεπε ότι αρχίζει σιγά σιγά να δικαιώνεται αυτά τα οποία πίστεψε, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει τεράστιος, ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ομάδα η οποία θα μπει στην ελίτ της Ευρώπης. Έβλεπε ότι αρχίζει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γίνεται πραγματικότητα. Θα μου πεις, με ένα τίτλο, κάπως έτσι αρχίζει, με ένα τίτλο θα αρχίσει, πώς θα αρχίσει η ομάδα να παίρνει πάνω της. Έτσι θα κάνουμε τη μεγάλη ομάδα η οποία ήδη άρχισε να γίνεται. Πήραμε το κύπελλο αυτό και από εδώ και πέρα τα καλύτερα έρχονται. Θα τα δούμε στην πορεία, θα δούμε τώρα στα play-off, θα δούμε και του χρόνου που η ομάδα θα διεκδικήσει στα ίσια πλέον το πρωτάθλημα, χωρίς διαιτησίες περίεργες, χωρίς αποφάσεις παράξενες κτλ. Όλα πλέον θα γίνονται σωστά. Μόνο τα ανθρώπινα λάθη θα γίνονται, αλλά τα ανθρώπινα λάθη θα γίνονται ένθεν και ένθεν. Δεν θα γίνονται μόνο από μία πλευρά. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι ξέραμε από τον Αύγουστο ποιος είναι ο πρωταθλητής. Είτε θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν, είτε δεν θέλουν. Το ξέραμε από τον Αύγουστο ότι ο πρωταθλητής είναι αυτή η ομάδα. Και οι άλλοι απλώς συμπληρώνουν το πρωτάθλημα για να παίζεται. Τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν πια. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα παίρνει αυτό που του ανήκει. Το απέδειξε και το βλέπετε κιόλας από τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρός μας. Αυτό ήθελα να πω. Εκτιμάτε, όπως τον ξέρετε σαν άνθρωπο, ότι αυτή η επιτυχία ή αυτές οι επιτυχίες, το θέσω έτσι γενικώς, μπορούν να τον ζεστάρουν ακόμα πιο πολύ, μπορεί να επενδύσει περισσότερα, μπορεί να ασχοληθεί πιο ενεργά, να δώσει κάτι παραπάνω σε όλη την προσπάθεια? Θα επενδύσει εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Δεν έπεται ότι επειδή έχει χρήματα ο πρόεδρος τα σκορπάει δεξιά και αριστερά. Και αυτά έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Και αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον θα γίνονται οι μεταγραφές αυτές που πρέπει να γίνονται, θα πληρώνονται όσο πρέπει, όσο κάνει η μεταγραφή αυτή, και από εκεί και πέρα θα δείξει ότι με τις κινήσεις οι οποίες κάνει και παίρνοντας κάποιους παίκτες Ευρωπαίους οι οποίοι
πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά, θα πέσει ο ΠΑΟΚ, το ποδόσφαιρο που ονειρεύονται πλέον όλοι αυτοί οι εκατομμύρια φύλαθλοι του ΠΑΟΚ στον πλανήτη. Μιλάτε για το ποδόσφαιρο. Να δώσουμε τα, τα εύσημα και στον κύριο Λιούμπος, έτσι, στον κύριο Μίχελς, ο οποίος αθόρυβα και δυναμικά έχει κάνει αυτές τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει, και να είστε σίγουροι ότι οι κινήσεις συνεχίζονται. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο κύριος Μίχελς. Και γενικά ήθελα κάτι να αναφέρω πριν μου κάνει την επόμενη ερώτηση και για το υπόλοιπο συμβούλιο το οποίο ζω. Γιατί ακουγόντουσαν, σταμάτησαν πλέον να ακούγονται, αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει στο οικονομικό η Μαρία Ιγκουτζάρεβα, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, όλα περνάνε από το χέρι της τα οικονομικά. Υπάρχει ένας ανατέλλωνας τέρας παράγοντας για τον ΠΑΟΚ, ένας δυναμικός παράγοντας που λέγεται Γκαγκάτσης Μάκης. Και πραγματικά όποιος τον ζει καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος θα αφήσει εποχή στον ΠΑΟΚ. Ήδη πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο στο ελληνικό. Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, έχει την ευθύνη αυτά τα οποία κάνει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Μάκη τον Γκαγκάτση στη θέση στην οποία είναι. Από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο δεν υπάρχει, γιατί λένε η διοίκηση και η διοίκηση. Και είναι ο Άρτουρ, ο οποίος είναι ο Νταβιντιάν, ο οποίος είναι στις επιχειρήσεις του Προέδρου μας. Είναι ο Ηλίας ο Γεροντίδης, ο οποίος έχει το θέμα της ασφάλειας του γηπέδου των οπαδών κτλ. Και η οικογένεια και ο Γιώργος με τον Πρόεδρο. Εγώ ήθελα να το γενικεύσω, εσείς το πάτε πάλι στο ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει με τη νέα συμφωνία ΠΑΕ ΑΣ? Τι να γίνει, θα τηρηθεί? Θα τελειώσει σε 5 λεπτά. Δεν μας τη λέτε και όλα συμφωνία, αυτή τη στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει μας το λύνει το ίδιο δευτερόλεπτο ο πρόεδρος. Οπότε τι να πω από εκεί και πέρα, δηλαδή να κάνουμε μια συμφωνία, βέβαια θα κάνουμε. Ποια πρέπει να εγγραφεί η συμφωνία. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι σχέσεις μας είναι άριστες, κάτι παραπάνω από άριστες, είμαστε μια οικογένεια όλοι στον ΠΑΟΚ, οπότε θα λυθεί πριν καν αρχίσει. Ναι, με βάση αυτή τη συμφωνία θα είναι καλύτερη του χρόνου η ομάδα handball, η ομάδα του πόλο, τα γυναικεία τμήματα, θα πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα? Ξανά λοιπόν, το βόλι θα είναι ακόμη πιο δυνατό? Ο ΠΑΟΚ, γιατί και τα λεφτά παίζουν ρόλο, δεν είναι? Ο ΠΑΟΚ, φυσικά, και η διαχείριση των χρημάτων παίζει ρόλο. Ναι. Το πώς θα διαχειριστείς τα χρήματα τα οποία θα έχεις. Έτσι, και η διαχείριση που κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Κατσαρής, νομίζω είναι διαχείριση που είναι για Νόμπελ. Διότι με τα χρήματα τα οποία παίρνει και στείνει ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν και παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελα. Ναι, λοιπόν, του χρόνου θα είναι καλύτερα. Σίγουρα αυτά τα οποία χρήματα θα έχουμε θα ενισχύσουν πολύ περισσότερο μάλλον τις ομάδες μας και θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν οι ομάδες αυτές στον αεροστεχνικό αθλητισμό. Με εσάς έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλα, γιατί πραγματικά έχετε άποψη για όλα τα τμήματα. Ξέρετε, να μην τους διαχωρίσουμε τώρα ποδοσφαιρική, μπασκετική κτλ, αλλά όσοι αγαπάνε πραγματικά το μπάσκετ ως άθλημα ή την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αισθάνονται κάπως σαν να είναι απ' έξω το μπάσκετ, σαν να μην ασχολούνται πολύ, σαν και ο Σαββίδης να μην συγκινείται καν για το μπάσκετ. Έχετε την ίδια αίσθηση, δηλαδή είναι απ' έξω το μπάσκετ? Όχι, όχι. Λανθασμένη άποψη. Γιατί? Δεν αρκεί να είναι μόνο οι άνθρωποι του στη γιορτή προχθές. Ο κύριος Σαββίδης με το μπάσκετ ασχολείται και παρασχολείται. Ποιος είπε ότι δεν ασχολείται? Ενισχύει και βοηθάει. Οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικό υπάρχει, το λύνει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αναλάβει. Εκείνος θα αποφασίσει πότε θα αναλάβει και αν θέλει να αναλάβει ή αν βάλει κάποιον άλλον στη θέση του. Αυτό είναι δικό του θέμα και νομίζω ότι δεν πρέπει να το αμφισβητούμε. Έτσι δεν είναι? Όταν θελήσει μπορεί να πάρει την ομάδα, αλλά είναι κοντά του. Είναι κοντά στο μπάσκετ. Σε λίγα παιχνίδια έχει έρθει. Γιατί έχει έρθει? Μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του άθλημα, αλλά είναι ένα άθλημα της οικογένειας. Είναι ένα κομμάτι από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο. Ναι, δεν το έχει αφήσει στην τύχη του, διότι εάν δεν υπήρχε ο πρόεδρος, ο Ιβάν Σαββίδης, και εκεί θα είχαμε πρόβλημα στον μπάσκετ. Όχι, δεν το κατηγορούμε, αλλά βοηθάει για να επιληθούν προβλήματα. Δεν έχει γίνει το βήμα για να εκτοξευθεί η ομάδα. Αυτό.
θα αποφασίσει, νομίζω εκείνος θα αποφασίσει πότε θα γίνει το βήμα. Και όταν λέμε βήμα, τι εννοούμε Δημήτρη, όταν λέμε βήμα, δηλαδή να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να κάνει budget 15 εκατομμύρια. Όχι. Αλλά τι να κάνει, ένα, τρίτος θα βγει. Με πάνε πρέλεβες και 300 χιλιάρικα και συνετή διοίκηση, βγήκαμε τρεις φορές τρίτη. Περάσαμε τον Άρη με διπλάσια και τριπλάσια budget που έχει. Φέτος πώς χάσαμε από τον Άρη, ο οποίος έχει τριπλάσιο budget από εμάς. Για μία ήττα. Τελευταία αγωνιστική μας πέρασε ο Άρης. Ναι. Ο Άρης μας πέρασε τελευταία αγωνιστική. Στην 26η αγωνιστική μας πέρασε. Όχι, σε ένα διάστημα, μεγάλης χαράς για τον ΠΑΟΚ, αυτή ήταν μεγάλη πίκρα. Ναι, εντάξει. Έτσι πως το θέτεις, συμφωνώ, γιατί παντού έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συνηθίσει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πρώτος παντού. Σωστά, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα να ασχοληθεί και με αυτό το άθλημα, θα το κάνει έτσι ούτως ώστε να είμαστε και εμείς υπερήφανοι όπως ήμασταν κάποτε πριν από 20, 25, 20 κάτι χρόνια. Αυτή τη στιγμή έτσι το σκέφτεται, αλλά δεν το έχει αφήσει ο κ. Σαββίδης στο μπάσκετ. Το ενισχύει οικονομικά όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, για να είναι όλα τακτοποιημένα οικονομικά και να μην έχουμε πρόβλημα. Για να κλείσουμε την άποψή σας για το πολύ σοβαρό θέμα που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει εδώ και μερικές εβδομάδες. Γίνεται μια προσπάθεια πανελληνίως να μειωθεί ο ΠΑΟΚ, να πλήξουν την αξιοπιστία του, να του χρεώσουν πράγματα, να μην τον αφήσουν να χαρεί ο κόσμος του. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον ο κακός του ποδοσφαίρου, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο Χαλίφης. Βλέπετε κάθε μέρα πολλά και διάφορα. Πώς τα εξηγείτε και ποια μπορεί να είναι η απάντηση? Αυτά τα Χαλίφης και Μαλίφης τα έχω ακούσει επανειλημμένα και τα ξεπερνάω γιατί είναι γελία. Έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και έκανες αυτή την ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από τον πρόεδρό του, γιατί όπως είδες όλα αυτά τα οποία μου είπες, τι σημαίνει πανικό και φόβο. Ο ΠΑΟΚ πλέον ξύπνησε, Δημήτρη. Ξύπνησε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αυτά που ξέρανε εκεί στην Αθήνα και βλέπανε ότι έλα μωρέ ποιος ΠΑΟΚ, να τα ξεχάσουνε. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τη δύναμή του. Έδειξε ποιος είναι, ότι ο ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε από τις τάχτες του και αυτή τη στιγμή είναι αυτός που είναι, για να μιλάει όλη η Αθήνα, όλα τα κανάλια, ξαφνικά όλα τα κανάλια των Αθηνών, όλα βγήκαν εναντίον του ΠΑΟΚ. Παρακολουθώ όσο μπορώ κάποιες εκπομπές οι οποίες είναι πολιτικού περιεχομένου, οι οποίες ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ασχολούνται με αθλητισμό. Ξαφνικά βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι και δουλεύουν σε κανάλια πραγματικά ανθρώπων οι οποίοι είναι βαμμένοι, είτε λέγονται πράσινοι είτε λέγονται κόκκινοι, και όμως ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να κάνει ανακοίνωση διαμαρτυρίας ομάδα η οποία δεν συμμετείχε στον τελικό, και αυτή λέγεται Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή να έκανε η ΑΕΚ μια διαμαρτυρία, πολύ σωστά έκανε μια διαμαρτυρία. Ναι. Βγήκε ο κύριος Μελισσανίδης, πάρα πολύ σωστά έκανε τη δήλωσή του, μίλησε, είπε αυτό που είπε, ναι, και σωστά, πολύ καλά σωστά, έκανε. Ξαφνικά βγαίνει ο Αλαφούζος και κάνει δήλωση για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει πανικό, παιδιά. Σημαίνει πανικό, και να είστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και να είναι χαρούμενοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ γι' αυτό, διότι άρχισαν τον ΠΑΟΚ να το σέβονται και να το φοβούνται. Κάποτε, ίσως, με το νου τους δηλαδή, το λυπόντουσαν. Τώρα το φοβούνται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πλέον έγινε και συνεχίζει να γίνεται μεγάλος και τεράστιος. Οπότε έχουν γνώση οι φύλακες. Μιλάνε για διαιτησία ποιοι? Αυτοί οι οποίοι κερδίσαν όπως κερδίσανε την Τρίπολη, με το ανύπρακτο εκείνο, με το χέρι του βόλεϊ, με τη μασέτα. Γιατί εκείνη είναι, ξέρετε, είναι κίνηση βόλεϊ, ναι, που έκανε ο Μανιάτης. Σαν τον Καρά. Σαν τον Καρά, ακριβώς. Λίμπερο. Μιλάνε αυτοί οι οποίοι κερδίσανε το Ατρόμητο στο κύπελο όπως τον κερδίσανε. Σας παρακαλώ τώρα. Αυτά όμως δεν βγαίνουν στη φόρα. Αυτά τεχνιέντος κρύβονται από τα κανάλια των Αθηνών. Μίλησε κανένας από το κανάλι των Αθηνών, μίλησε κανένας για πέναλτι? Θα σε ρωτώ. Μα το βλέπουμε πεντακάθαρα, το δείχνει τηλεόραση. Και βγαίνουν οι σφαγείς αυτοί που ήταν με τον ΠΑΟ, κάποιοι βαρούχες και βασιλάκηδες και ΣΥΑ, οι οποίοι σήμερα κάνουν τους διαιτητές. Δεν έπαιξε επαγγελματικό παιχνίδι ποτέ μου. Κάνουν τους διαιτητές, κάνουν τώρα τους καθηγητές διαιτησίας και μας λέει δεν είδα, ίσως μπορεί κτλ. Δεν βγαίνει ευθέως, ενώ τα όλα τα βλέπουν. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν. Τελείωσε το θέμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το δρόμο του και από εδώ και πέρα μόνο επιτυχίες θα έχει.
Κύριε Παδόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύντηση. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος σήμερα στο Παλατάκι με την απονομή στους πρωταθλητές. Ναι, χθες είχαμε ρεπό, δεν είχε τίποτα χθες. Χθες Δευτέρα δεν είχε κανένα τίτλο. Ναι. Σήμερα όμως συνεχίζονται τα πανηγύρια στο Παλατάκι. Όποιοι μπορούν, καλό θα είναι να βρίσκονται στο Παλατάκι για να χαρούμε μαζί με τα παιδιά αυτά τα οποία στη ζούγκλα του Ρέντι φέρανε αυτό το πολυπόθητο τίτλο, τον τρίτο στη συνέχεια. Μάλιστα. Τρίτο συνεχόμενο. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά για πολλά και διάφορα. Είναι γιατί... κομβικός ο ρόλος, γιατί έχει και τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και έρχεται. Ασχολείται και ενώ ήθελες εσύ να τον πας λίγο περισσότερο στον αεραστέχνη, σου κρατούσε και μια επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί όντας μέσα στη διοίκηση, είναι ο άνθρωπος που είναι ενημερωμένος για τα πάντα της ΠΑΕ. Διότι συμμετέχει στα συμβούλια. Ναι, ακόμα και για απλές οικονομικές αποφάσεις συμμετέχει στα συμβούλια. Οπότε γι' αυτό μας έστρεψε λίγο περισσότερο και ο κ. Παπαδόπουλος εκεί την κουβέντα. Αλλά βλέπεις ότι. Εντάξει. Είναι ο Παοξής με τις περισσότερες παρουσίες σε αγώνες του ΠΑΟΚ, εντός και εκτός. Και μιλάμε για όλο το σύλλογο. Οπότε έτσι δηλαδή πήραμε και μια πιο αξιόπιστη, γιατί έχουμε μια άποψη, ρε παιδί μου, για το Σαββίδη. Ο Σαββίδης τρελάθηκε, ο Σαββίδης θα ασχοληθεί, ο Σαββίδης θα κάνει αυτό. Αλλά πολλές φορές είναι και μια εικασία. Τώρα όταν ένας άνθρωπος που είναι εντελώς δίπλα του, που ας πούμε που εκεί που ήταν ο Σαββίδης το Σάββατο να μείνει την Κυριακή, να μείνει στο stage και του είπε, έλα πάμε και στο αεροδρόμιο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί και έχει λόγο απέναντι στο μεγάλο μέτοχο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. 10 άτοκες δόσεις φέτος στην χρονιά όπου η Αναδομό κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Αναδομό@ανακαινήσεις.gr για ιδέες, για ανακαινήσεις και πληροφορίες στο 2311-241-508. Μαζί μας και ο Μπειρατής που σήμερα Τρίτη έχει τις Primator 2-1 προσφορά στις 2 πίνετε την Τρίτη χωρίς να πληρώσετε κάτι και είναι και βραδιά metal με πολύ ξένη εκπληκτική μουσική. Ο Μπειρατής είναι στη Γιώργος 17 στην Κατροτούμπα. Ρεγκίνα, υδραυλικά είδη, αξεσουάρ μπάνιου, reginabanio.gr για να δείτε τα κορυφαία είδη τα οποία τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Και κλείνουμε με την υπενθύμηση ότι αυτή είναι η εβδομάδα που διοργανώνεται το MMA GFC, Greek Fighting Championship, δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena. Πολεμικές τέχνες σε κλουβί, εκπληκτικό θέαμα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το Σάββατο και οι αγώνες ξεκινούν στις 7. Και Ιταλός κέντρο μπαταρίας, παντός είδους μπαταρία, στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός, 2310-545-999, με καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Γρήγορα πάμε στο διάλειμμα, βλέπουμε τα μηνύματά σας και τα επόμενα θέματα που έχουμε για τη δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα ΠΑΟΚ 24, μέχρι και τις 2 πάμε. Η είδηση αναφέραμε λίγο νωρίτερα ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ κάλεσε απολογία διάφορες ομάδες. Δεν είναι μέσα αυτές ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τον τελικό του κυπέλου. Μιλάμε για διοργάνωση της ΕΠΟ, έτσι. Οι διαδικασίες είναι πιο αργές εκεί. Τώρα καλός, κακός, αυτά. Ξεκινούν τα play-off, ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα με την έδρα του. Κανονικά το ΠΑΟΚ με κόσμο την Κυριακή. Μετά παίζει Τετάρτη στη Λεωφόρο και μετά την άλλη Κυριακή υποδέχεται τον Πανιόνιο. Νομίζω ότι και το μάτς ΠΑΟΚ Πανίνος θα γίνει με κόσμο. Έτσι, έτσι φαίνεται. Καταλαβαίνω, γιατί θα έχει εκδίκαση την άλλη εβδομάδα, αυτά δεν θα αργήσει. Η εταιρεία Virtelas επεκτείνεται δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Η Virtelas κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών, συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση με περισσότερα από 125.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εδώ και 36 χρόνια δίπλα στους επαγγελματίες με μικροϊλικά, βίσματα, χημικά τεχνικά προϊόντα, εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών, εργαλεία, χυρός, ηλεκτρικά, μπαταρίες αέρα, συστήματα αποθήκευσης καθώς και εξοπλισμό προστασίας στην εργασία. Η Virtelas ανακαινίζει το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 291, που θα λειτουργήσει στα μέσα Ιουνίου. Πάμε για Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα.
Δύο καταστήματα είπαμε, πασίγνωστα τα καταστήματα. Το ένα στον κεντρικό δρόμο της Ευχαρπίας 25 Μαρτίου 12. Το άλλο Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Μπαίνετε εκεί και βρίσκεται εκπληκτική ποικιλία και από casual έκδοση, έτσι ένδυση, αλλά και από γαμπριάτικα κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, εκπληκτικά πουκάμισα. Όλα σε πολύ ωραία σχέδια. alterengofashion.gr, το site του Alterengo. Με τέντες, όσοι έχετε ανάγκη είτε να διορθώσετε, είτε να βγάλετε, είτε να βάλετε για πρώτη φορά, θα απευθείτε τέντα home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 2310-430-011, 2310-430-011, 35 χρόνια ειδική στις τέντες. Και βέβαια Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, και για μπαρίστα και για τουριστικά επαγγέλματα, σεμινάρια, κατάρτισης εθνικής αμήνης 14-2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Εννοείται βέβαια ότι υπάρχουν σεμινάρια και στα οικονομικά και στην πληροφορική. Τα Data Labs είναι μαζί σας για να σας καταρτήσουν να βγείτε στην αγορά καλύτεροι. Μαζί μας και το καλοκαιρά στο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων με φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, σέρβις και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Εδώ και 35 χρόνια συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και έχει τρία παρακαλώ καταστήματα. Γρηγορού Λαμπράκη 27 στη στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19 στην παλιά Συμμαχική Οδό Ρεοκάστρου και ένα τρίτο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Τηλεφωνείτε στο 2310-694-97 και όπως σας βολεύει πηγαίνετε στην Ότο Καλογεράς. Για τον φίλο που ρωτάει τι σημαίνει για τις ευρωπαϊκές θέσεις η κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι δεν σημαίνει και πολλά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο κυπελούχος Ελλάδας όχι μόνο δεν μπαίνει στους ομίλους του Europa όπως κάποτε είχε το πλεονέκτημα, αλλά ούτε καν στα play-off δεν πάει. Έχει εισιτήριο για το τρίτο προγραμματικό. Γλιτώνει την τελευταία θέση στο play-off. Και ο κυπελούχος δηλαδή. Άρα δεν είναι τίποτα φοβερό. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει στόχο την πρώτη θέση στα play-off για να παίξει στα προκριματικά του Champions League, στον τρίτο προκριματικό, στο γκρουπ των μη πρωταθλητών, όπως ξέρει. Κάναμε και χθες μια ανάλυση για τα play-off, που σαν να λέμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά για τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση για πάρα πολλούς λόγους. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά και επικοινωνιακά να δείξει σε όλη την Ελλάδα για άλλη μια φορά ποιος έχει φέτος την καλύτερη ομάδα. Το έδειξε στο πρωτάθλημα, το έδειξε στο κύπελο, πρέπει να το δείξει και στα play-off για να κλείσει στόματα. Είναι η καλύτερη απάντηση αυτή. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με 2 βαθμούς και αν καταφέρει να έχει την περσινή πορεία, σίγουρα θα βγει πρώτος. Να κάνει δηλαδή 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Νομίζω ότι 2 πρωταγωνιστικές είναι πιο κρίσιμο. Ναι, αν συγκεντρώσει εκεί 10-11 βαθμούς, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος στα play-off. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμμαχία Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Αυτοί οι δύο μπορούν να τα κοιμιάσουν, να τα χρειαστεί. Το ξανακάναν πρόσφατα. Σε εκείνη την τελευταία αγωνιστική σε ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός διπλό που βγήκε στο ΑΚΑ. Για να πετάξουν τον ΠΑΟΚ απ' έξω, να τα θυμόμαστε και αυτά. Ναι, όμως έχει δείξει τα χέρια του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι σήμερα. Ξεκινάει με συν. Πέρυσι ξεκινούσε με μειονέκτημα και τους πέρασε. Φέτος ξεκινάει με συν. Και αυτά για το ότι ο κυπελούχος αυτά διαφορεί και χαλαρώνει, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Όταν θες να κάνεις ομάδα πρωταθλητών που θα συνηθίσει στην πίεση και δεν θα χορταίνει από επιτυχίες και από τίτλους, θα είσαι υποχρεωμένος όλη τη χρονιά να είσαι σοβαρός. Πάμε σε ένα πρωταθλητή όμως. Πάμε σε ένα πρωταθλητή, στον λίμπερο της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια και την επιτυχία στις όλες χρονιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε βασικά γιατί είναι ποτέ στον αέρα από εκείνη την ώρα και μετά τι συμβαίνει. Είσαι καλά, είσαι ευτυχισμένος, κουρασμένος. Κουρασμένος, χαρούμενα κουρασμένος όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή η κούραση, πάντα είναι καλό να υπάρχει. Δημήτρη, πες μας λίγο πώς ταξιδέψατε το τελευταίο παιχνίδι, με τι σκεπτικό. Ότι πάτε και λέγατε μπορούμε, είναι πιθανό ή πολύ πολύ μετρημένα μετά το 2-2, μετά τον τραυματισμό του Στάροβιτς? Όπως είπες ακριβώς αυτό, η αλήθεια είναι μετά το 2-2 που λίγο, να το πω, έπεσε η ψυχολογία μας πήρε και ότι χάσαμε εδώ πέρα στο κοινό μας, ναι, και δεν μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα με όλο αυτό τον απίστευτο κόσμο που είχε έρθει στο γήπεδο.
μας επηρέασε και ο τραυματισμός του Στάροβιτς, αλλά κατεβάσαμε τα κεφάλια, δεν μιλήσαμε πάρα πολύ. Είπαμε δύο κουβέντες από διευθυντή. Είπαμε ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία την Κυριακή να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε μπήκαμε συγκεντρωμένοι μέσα στο γήπεδο, όλες τις μέρες μείναμε προσγειωμένοι και βήμα-βήμα είπαμε ότι μια φορά το κάνουμε, σπάσαμε την έδρα γιατί να μην μπορούμε και δεύτερη. Mm-hmm. Και ευτυχώς τα καταφέραμε, η ομάδα έπαιξε σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Μας βγήκαν πάρα πολλά πράγματα και στο τακτικό κομμάτι και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Το καλύτερο της σεζόν, ξεκάθαρα. Πιστεύω, ναι, έτσι όπως έκλεισε, ήταν ξεκάθαρα το καλύτερο της σεζόν. Ναι. Και με αυτή την απόδοση και εξαιτίας της κρισιμότητας του παιχνιδιού. Mm-hmm. Όλα. Είπες, εμείς δεν μιλήσαμε, εμείς δεν απαντήσαμε, βάλαμε το κεφάλι κάτω. Σχολιάστηκαν και από συμπαίκτες σου μετά το παιχνίδι δηλώσεις των αντιπάλων. Που μάλλον σας πείραξαν. Μετά ρωτάει το μάτς, είπαν για άντρες, για παιδάκια, κάτι τέτοια που τα κρατήσατε από ό,τι φαίνεται. Ναι, και... πολλοί είπαν ότι αυτό το μάτς είναι για άντρες και για παιδάκια, ότι είναι για τους ζώρικους και άλλα τέτοια διάφορα, τα οποία είναι πολύ νωρίς να μιλήσω όμως, γιατί πέφτει τελευταία μπάλα κάτω. Ναι. Οπότε εμείς τα κρατήσαμε αυτά μέσα μας, πεισμόσαμε και τελικά φάνηκε ποιοι ήταν οι άντρες, ποιοι ήταν τα παιδάκια. Ναι. Και ποιοι είχαν τα στρίδια για να παίξουν αυτά τα παιχνίδια που ήταν για αυτή. Και ποιοι σκεφτόντουσαν τη φιέστα πριν πάνω το κύπελο και ποιοι τελικά θα κάνουν φιέστα σήμερα. Ναι. Αυτό είναι η ιστορία. Δυστυχώς καλά θέλουν τη. Πες μας λίγο μέσα στο παιχνίδι, όπως το έζησες εσύ, πώς πήγαν όλα τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ για να φτάσει ένα σημείο στο τελευταίο σετ να μην μπορούν οι αντίπαλοι να σηκώσουν κεφάλι, να απειβδίσουν, να τα χάσουν εντελώς απέναντι στην ανωτερότητά σας. Πόντους διαφορά από την αθλησία, 13. Η αλήθεια πιστεύω ότι όχι, η δυναμικότητα του Ολυμπιακού δεν είναι αυτή που ήταν στο τελευταίο. Ναι, το έχουμε δει όλοι μας φυσικά. Αλλά τους έπιασε ένα τρέμουλο, δηλαδή τους πήρα από κάτω. Ήταν τόσο ζαλισμένοι, υπερλαγωμένοι, να το πω εγώ. Δηλαδή τα πρόσωπα των παιχτών απέναντι δεν ήταν σε καμιά σχέση με αυτά τα πρόσωπα που είχαμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Φαινόταν ότι το θέλαμε πάρα πολύ, φαινόταν ότι ήμασταν σε πολύ καλύτερο μούντε εκείνη τη στιγμή και όλα έγιναν προς το μέρος μας. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να μας το ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δημήτρη, δεν τους δώσαμε κανένα περιθώριο δηλαδή να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν. Μιλάμε όλοι για μια αλλαγή απόδοσης του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Η αλλαγή προπονητή, όπως και να το κάνει, όπως και να το κάνουμε, συνέπεσε με αυτό το θέμα. Μία από τις επιλογές του προπονητή που μάλλον έπαιξαν ρόλο είναι και η δική σου χρησιμοποίηση σε φάση άμυνας. Ενώ γκαράσταση στην υποδοχή κυρίως. Τι άλλο έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο για να ανέβει ο ΠΑΟΚ? Εξανεβήκαμε σίγουρα κατακόρυφα επιθετικά. Και ο Ντάντε και ο Στάροβιτς και ο Σαφράνοβιτς. Δυστυχώς ο Στάροβιτς δεν μπορούσε να βοηθήσει στο τελευταίο τελικό. Ναι. Αλλά ο Σακόβλου είδαμε ότι έκανε ένα φοβερό μάτι το παιδί. Mm-hmm. Όπως και έχει κάνει κοντά 1,5 γύρο. Κρατούσε την ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο επιθετικά. Ναι. Ξέρουμε ότι είχαμε μέσα παίκτες τεράστιο επίπεδο όπως ο Ντάντε, ο Σαφράνοβιτς. Και σιγά σιγά με τον καιρό ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξουν. Και ειδικά σε αυτά τα κρίσιμα τα παιχνίδια ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά και έπαιξαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Και με την εμπειρία τους αλλά και τις προσωπικότητες τους βοήθησαν και εμάς τους υπόλοιπους να βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο. Mm. Από εκεί και πέρα που ανέφερες για την αλλαγή του προπονητή, σίγουρα ήταν ένα ηλεκτροσόκ να το πω για την ομάδα. Πάντα ένας νέος προπονητής φέρνει μια άλλη ψυχολογία, μια άλλη διάθεση στην ομάδα. Προσωπικά για μένα ο Γιάννης Καλμαντζίδης είναι αυτός που με έφερε εδώ στον ΠΑΟΚ και μου έδειξε φέτος την εμπιστοσύνη του για να είμαι φέτος εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και μόνο τα καλύτερα έχω να πω για αυτόν δηλαδή. Όπως και για το Χόρχε Ελγκέτα, ο καιρός που συνεργαστήκαμε με βοήθησε και όπως είπες με έβαλε να παίζω παραπάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Πράγμα που είχε γίνει και με τον Καλμαντζίδη σε κάποιες περιπτώσεις. Το κάναμε πάλι αυτό με την υποδοχή και την άμυνα με τον Καρά. Ναι. Αλλά ο Ελγκέτα το εδραίωσε παραπάνω και τον ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα κρίσιμα μάτια. Καλά, δεν το έκανε για τον εαυτό του, για την ομάδα το έκανε. Προφανώς και είχε δει από σένα, εντάξει. Τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά. Τώρα, Δημήτρη, μιλάμε για μια χρονιά που τελειώνει τόσο ωραία. Για μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ 4 φορές χρειάστηκε να παίξει σε 4 περιόδους. Έχει τραυματισμένο διαγώνιο. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία εσύ, ο Λίμπερο, ένα παιχνίδι έτσι, έπαιξες ως πασαδόρο στην Ευρώπη. Έγιναν φοβερά πράγματα, Φέτος οι επιτυχίες μας ήταν απερίγραπτες. Δηλαδή, όντως, από την αρχή ήταν ξεκίνησε με το θέμα του μεγάλου πρόβλημα του Γκόμες. Ναι, ναι. Έπειτα, πια, ο Στάροβιτς τώρα τελευταία, ο Σαφράνοβιτς παλιότερα με τη μέση του, όλα ο τα παιδιά. Πέτκοβιτς, ναι, όλοι. Ο Πέτκοβιτς, όλοι λίγο από κάτω. Κεντρική χτύπησε.
Ναι, ο Σμαραγδής με το δάχτυλό του, ένα σωρό παιδιά δηλαδή τραυματίστηκαν, τι να πω, φέτος ήταν από αυτό το κομμάτι μια πάρα πολύ άσχημη χρονιά. Αλλά δεν ξέρω, ίσως αυτό μας πείσμωσε και μας έκανε περισσότερο οικογένεια και ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή οι συνεχόμενες ήττες κάποιες φορές τότε στην αρχή του πρωταθλήματος, τα ντέρμπι και αυτά, ίσως μας έκανε να πεισμώσουμε παραπάνω και να δείξουμε αυτό το πρόσωπο που δείξαμε τώρα. Και σήμερα τα ξεχνάτε όλα και πανηγυρίζετε, έτσι σήμερα είναι μια γιορτή. Σήμερα είναι μια γιορτή. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε να έρθει ο κόσμος όπως ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη και δεν τον ευχαριστήσαμε. Ναι. Να έρθει ακόμα περισσότερο σήμερα και να γίνει μια τρέλα μέσα στο παλατάκι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Το περιμένω πώς και πώς να έρθει εκείνη η ώρα. Ήδη αυτά που ζούσαμε, που ζήσαμε μάλλον προχθές το βράδυ στο αεροδρόμιο, αργότερα μετά στη γιορτή που έγινε, ήταν καταπληκτικά πράγματα. Πρωτόγνωρα για μένα και τρελαίνομαι που τα ζω. Πιο φορμαρισμένος στη γιορτή και στο χορό, κατά πως ήταν ο Γκαράς ή ο Τακουρίδης? Ο Τακουρίδης είχε αναλάβει το κύπελο, είχε μαζί το κύπελο. Και ο Γκαράς ακολουθούσε. Στο χορό είναι πιο ανεβασμένος ο Γκαράς, μπορώ να πω. Ο Γκαράς είναι ο MVP. Θέμα σωματοδομής ή το έχει? Το έχει καλύτερα με το χορό, δεν ξέρω, το έχει καλύτερα. Αυτό είναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πραγματικά, συγχαρητήρια και πάλι και καλά να περάσετε στη γιορτή που έχετε σήμερα για την απονομή. Καλά μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Λίμπερο του ΠΑΟΚ, φέτος πρώτη χρονιά, πολύ σημαντικό ρόλο στο τέλος. Μεγάλη εμφάνιση και αυτός με 10 άμυνες, πόσες ήταν στο τελευταίο παιχνίδι. Και αυτό ταλέντο είναι. Να μην αφήσει την μπάλα να πέσει κάτω, να έχεις την αίσθηση, έτσι, δηλαδή την τεχνική. Είναι τρομερή. Είναι και αυτή η επιτυχία που κολλάει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Η αλυσίδα στην ομάδα Βόλη. Να ακούσουμε τι ώρα είναι, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα. Φίλαθλος γράφει για τον Γλύκο. Ο Γλύκος θα είναι στο απειρόβλητο πάλι. Ο Γλύκος, ρε φίλε, έχει μαζέψει τόσα και τόσα. Για μια ζωή έχει μαζέψει. Και απ' την άλλη έχει ακούσει και μερικά μπράβο να μια-δυο φορές τη χρονιά. Ο Γλύκος έχει ένα μεγάλο ποσοστό για το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στο τελικό του κυπέλου. Και στο τελικό του κυπέλου έκανε ένα φοβερό λάθος. Το οποίο ευτυχώς οι συμπαίχτες του το διόρθωσαν. Όπως εκείνος διόρθωνε τα λάθη των συμπαίχτων του στο προηγούμενο ματς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον έσωσαν όπως τους έσωσε. Με περίμενε εμένα το πρωί ο Γιάννης, ρε. Γυμναστής, ξέρεις, έχει φλεγματικό αγγλικό χιούμορ και με βλέπει, δεν μου λέει τίποτα για το κύπελο και μου λέει: σου είχα πει, δεν έπρεπε να φύγει ο Όλσεν. Με Όλσεν δεν θα το τρώγα αυτόν τον γκολ. Πάντα, ρε παιδιά, αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Ναι. Δηλαδή μπορεί μέχρι και να σύγκριση με τον Όλσεν να κάνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ξέρω ότι με τον Όλσεν θα παθαίναμε κεφαλικό. Άσε, ρε φίλε. Αλλά το καλύτερο του παιχνίδι είναι το τελευταίο του. Στην Ξάνθη που κάνει όργια. Ναι, αυτό έκανε και Όλσεν, τώρα μπορώ να φύγω. Κακός γκολκίπερ δεν ήταν. Είχε τεράστιο θέμα προσαρμογής. Τεράστιο. Ούτε να ζήσει δεν μπορούσε εδώ. Όλα τα άλλα. Και αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει γκολκίπερ, αν δεν θέλει, μακάρι να πάρει και καλύτερο γκολκίπερ και καλύτερο στόπερ και καλύτερους αυτό, να γίνει ακόμα καλύτερος. Απλά όταν έχουμε κάποιους παίκτες. Όχι καμιά δεκαπενταριά όμως. Ναι. Είπε ο Μίχελ προχθές ότι είναι πράγματι 3-4 ποιοτικές προσθήκες. Καλό είναι. Καλό είναι γιατί αυτοί που τώρα παίζουν θα είναι ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Ήδη αναδεικνύονται προσωπικότητες. Ήδη. Το βλέπετε. Ο Βαρέλα ήταν από τους λίγους που είχε δώσει μεγάλα μάτς στην καριέρα του. Και στο μεγάλο μάτς στάθηκε. Τον έζησε τον καλύτερο αντίπαλο. Κάτσε τους βρίσκεται την Κυριακή. Εντάξει. Ναι. Ήταν ένα βήμα εκεί που έπρεπε λειτουργήσει. Αλλά και τώρα πρέπει 6 παιχνίδια έχουμε. Η φάση Γλύκου για να τελειώνει, εκτός το ότι πραγματικά στον τελικό μας πήγε ο Γλύκος με τις εμφανίσεις του και στα δύο παιχνίδια. Να μας αφήσει τον τόπο. Είχε ο Παναγιώτης τα τελευταία χρόνια. Μην μιλάς στον ελληνικό. Του ήρθαν κάποιοι συνάδελφοί του. Ο ένας ήταν ο Χακόμπο, ο άλλος ήταν ο Όλσεν, ο άλλος ήταν ο Μπρίκιτς. Ο κόσμος δεν ξέρει τι έκανε ο Χακόμπο.
Ξέρεις, καμιά φορά τι έχει ο Χακόμπου. Ναι, τι έχει. Πήγε ρεότα μέσα στην ομάδα τι έκανε ο Χακόμπου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν παίζει ο άλλος και παίζει ο Γλύκος. Ας έρθει ο πραγματικός ο τερματοφύλακας αυτός που θα κάνει εμφανές το ότι ο Γλύκος είναι για δεύτερος και μια χαρά θα είναι δεύτερος τερματοφύλακας ο Πάουκ. Η αίσθηση ο Γλύκος είναι τον Πάουκ. Ότι τον Πάουκ ξέρουν ότι ο Μπρίκιτς δεν ανταπεξήλθε. Προφανώς και θα αναζητήσουν την αντικατάστασή του. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Εγώ νομίζω αυτή η εκτίμηση κάνω. Αν είναι με τα λεφτά του Μπρίκιτς να φέρουν ένα καλό τερματοφύλακα που θα ανταγωνιστεί τον Γλύκο και θα τον κερδίσει τον ανταγωνισμό, καλώς να ορίσει. Από εκεί και πέρα, τον πρώτο μου τερματοφύλακα δεν προσπαθώ να τον ξεφτυλίσω. Πήγε να μας πεθάνει το Σάββατο, το συζητάμε τον Πινελίκη που έχει φάει από μέσα μου γιατί έκανα μετάδοση. Μπορεί να ήταν ένα 80 λεπτό σερί. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο τώρα τι έγινε εκείνη την ώρα. Την πηδήξαμε, θα ζήσει. Γιατί άμα δεν κερδίζαμε, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σήμερα θα ήταν κρεμασμένο στην ΑΕΣ το τέλος και θα έχει μυθοβολισμό. Ναι, σιγά μην έρχονταν. Ναι. Θα έπαιρνε το πλοίο, θα πήγαινε απέναντι. Εγώ περισσότερο του χρεώνω το ότι μα στέρισε την καλή εμφάνιση. Γιατί εκεί ήταν το momentum που θα γινόταν. Υποθετικά το... είναι αυτό. Υποθετικά. Αλλά είναι, ναι, μια ΑΕΚ που έχει μισή ευκαιρία σε 90 λεπτά. Αλλά στην κερκίδα μάλωσα πραγματικά με αρκετό κόσμο. Γιατί εκεί την ώρα, αν είσαι ξύπνιο, βλέποντα τον πάγκο τον πιτσιρικά, λε αυτό είναι ο τροματοφυλακά μου, πρέπει να πάρω το κύπελο. Τελείωσε. Τώρα να μουρμουρίσω, να το μιζεριάσω. Δεν τον κυνήγησε. Όχι, αυτό σου λέω, δεν τον κυνήγησε. Αλλά κάποιου που πήγανε μα μου να πούν, του έβαλα στη θέση του κανονικά. Και με τον νόμο. Επειδή δεν ήσουν πολύ πέταλο, γιατί στο πολύ πέταλο δεν μπαίνει κανείς στη θέση, πρέπει να σου λίγο πλάγια. Αλλά η κερκίδα χειροκρότησε τον Γλύκο. Ναι, ξέχωρα μα το κάνει με μισή καρδιά για πρακτικούς λόγους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αλλά... αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι στην κορυφαία ενδεκάδα του προθέματος ψηφίστηκαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, ο Μάτος, ο Λέοβατς και ο Μαλεζάς, κορυφαίος προπονητής ο Ίβιτς. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει εν ώψη πλεϊόφ μια εκκρεμότητα με κάρτες. Έχει ο Σάχοφ. Πρέπει να διερευνηθεί αν αυτόματα πηγαίνει στο πρώτο μάτς η τιμωρία ή αν μπορεί να επιλέξει η ομάδα. Ο Σάχοφ που είναι βασικός το τελευταίο διάστημα. Ο Κάνιες μπορεί να βγει, ο Τσίμερ μπορεί να βγει, ο Σάχοφ δεν βγαίνει. Από τον Ίβιτς. Κάτι άλλο δεν υπάρχει πέρα από τον Μιστακίδη. Τι είπατε στον προπονητή? Τι έγινε? Είπαμε για την πειθαρχική της ΕΠΟ που δεν κάλεσε τον ΠΑΟΚ για την άνοιξη αυτής της κλήσης. Πάει για την άλλη εβδομάδα. Προφανώς θα γίνουν τα play-off με κόσμο. Η υπόθεση του Ολυμπιακού ΣΑΕΚ έκλεισε με τον τρόπο που έκλεισε χθες με την απόφαση δευτεροβάθμιας, όπου μάθαμε ότι η παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια, η επιθέση του διαιρητή, η τραυματισμοί αστυνομικών, η επιθέση στο παρατηρητή, όλα αυτά στήχησαν μία αγωνιστική και 95.000 ευρώ πρόστιμο. Πέρασε τα ψηλά από όλους, επειδή στο Βόλο έγιναν μεγάλα επεισόδια και τα έδειξε η κάμερα, ενώ στο Καραϊσκάκη ούτε κάμερες λειτουργήσαν. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα του Ολυμπιακού Πλατανιάς, όπου φρόντισαν κάποιοι και το πέτυχαν να καθυστερήσει τόσο ώστε να επικυρωθεί βαθμολογία. Το ποιος το πέτυχε αυτό και ποιος είναι ονοματεπώνυμο είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί, είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από άλλες πλευρές, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για όλο αυτό το σχέδιο να μην έχει αθλητικές προεκτάσεις ποδοσφαιρικές μια υπόθεση ενός αγώνα που έγινε 1η Απριλίου και να ξεκινήσει το ποινικό και αθλητικά ακόμα να μην υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση. Λοιπόν, έχουμε μια κλήρωση να κάνουμε. Η Ελένη Μπούντου θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Η Ελένη Μπούντου, η οποία από ό,τι διαβάζω εδώ, ζητά συγγνώμη που έλειπε η κυρία Μάτος από το χθεσινό θέμα με τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα. Έλα, Ελένη μου. Έλα σε αυτό το δημοκρατικό site που αφήνει τον καθένα να αναλάβει τις ευθύνες του. Τι κληρώνουμε βασικά? Κληρώνουμε τους, μεταξύ των ανθρώπων που πρόβλεψαν σωστά το σκορ του αγώνα. Ναι. Τα ΟΚΑΕΚ του τελικού κυπέλου. Δύο γυαλιά ηλίου. Δύο γυαλιά ηλίου. Άπλας, ήταν χαρούμενος ο Αντώνης. Τον είδα εκεί βράχνης. Ναι. Δεν έβγαινε η φωνή του.
να γίνει ζωντανά με βίντεο, ναι. Το πάω ξάκι αυτό. Είμαστε live. Περίμενε. Θα αδικήσει να πούμε από κάτω. Μου πήρες. Άστο ρε, το ανακάτω. Φλαποπότηρο μου πήρες για να κάνεις κλήρωση. Δεν το βάλα εγώ. Λοιπόν, πάμε. Κληρώνει ο Μαύρος. Έφυγε ένα. Έφυγε. Μου θυμίζει μια μισή Σκόπια που είχα κάνει μια κλήρωση στα Σκόπια μια φορά στο καζίνο. Που τη διάλεξα να βρει ένα χαρτάκι και τάξει τα μισά έξω από μια γυάλα. Και αυτό θέμα τύχης είναι, ρε φίλε. Τις έπεσαν, εκείνοι δεν είχαν τύχη. Μήνα να παίξω. Έλα, βρήκε χαρτάκι. Η Άλτα πιούτυχε, έλα, δύο τράβηξε. Δύο τράβηξε. Και δύο γελιά δεν είναι. Ναι, δύο, ναι. Έλα. Κική, Καραμπάση. Δείξτε το εκεί στην κάμερα. Δείξτε το βρε, το δείχνει η κάμερα live. Εδώ βρε, να το δείξει η κάμερα. Τι είναι αυτός, ρε. Και ο Αβραάμ. Ο Λίνκον. Που γέννησε η Ισάκ. Τι γέννησε η Ιακώβ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτός που έγραψε το επίθετο έχει βάλει τρεις φορές την ίδια συλλαβή. Δεν μπορεί να είναι έτσι όμως. Αβραάμ Παπαβλίδης. Ωραία. Παπαβλίδης. Πες το γρήγορα. Παπαπαπα. Δεν μπορεί να λέγεται. Α, έτσι λέγεται. Δεν μπορεί. Πόσα πα έχει, ρε. Όχι, ρε. Τρία πα. Δύο προφανώς θα έχει. Κάτσε, ρε. Είναι και το Παυλίδης. Καλά, ρε. Παπαβλίδης γίνεται. Παπαπαυλίδης. Ναι, Παπαυλίδης. Είναι ο. Ωραία. Αν πει ένα ακόμα έχουμε πρόβλημα. Παπαπαυλίδης. Παπαπαυλίδης. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Κική Καραμπάση, Αβραάμ Παπαπαυλίδης. Κερδίζουν από ένα γυαλί ηλίου προσφορά του Opticon Express εκεί μέσα από το Πάκο. Στι 4 κάναμε κλήρωση. Συμμετείχατε, δώσατε προβλέψει. Προβλέψει πώ θα λήξει ο τελικό. Έληξε 2-1. Όσοι το προέβλεψαν ήσταν πολλοί. Βλέπω εδώ πέρα είναι μεγάλο. Το ποτήρι του φραπέ είναι μεγάλο. Δύο γυαλιά ηλίου από τον Αντώνη στην Opticon Express. Ωραία. Πού έχει καταστήματα αυτό. Ευκαρπία. Ευκαρπία, ένα. Κάπου δεν θα έχει. Δικαστήρια. Απέναντι τα δικαστήρια. Και στην Παύλου Μελά. Παύλου Μελά. Από την Τζιμισκή με το που στρίβει δεξιά την Παύλου Μελά. Κατευθείαν. Στο δεξί σου χέρι. Τα φιλιά μας τον Αντώνη. Ναι. Ευχαριστούμε για την προσφορά. Από Τζιμισκή, άμα πα να στρίψει Παύλου Μελά δεξιά. Όχι, αριστερά. Τελείωσες. Ναι, ρε. Αριστερά. Είναι, δεν έχει τύχη. Εγώ πάω με το πόδι όμω και στρίβω δεξιά. Συμβαίνει πριν τα μάξι στο κέντρο. Εικόνα από τη συνέντευξη τύπου των ημιτελικών τη Στίχημαν Basket League. Και λείπει ο Πάοκ. Ό,τι να είναι. Και λείπει ο Πάοκ. Αυτό το δράμα, το μπασκετικό, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Εντάξει, κάνε και συνέντευξη τύπου για τα ημιτελικά. Τι να πω. Το θέμα είναι ότι λείπει ο Πάοκ τώρα. Λοιπόν. Πάμε να κλείσουμε. Πούμε χορηγούς να κλείσουμε. Τελική ευθεία για την εκπομπή. Θυμίζουμε για όλο τον κόσμο σήμερα στις 6 στο Παλατάκι η απονομή στους πρωταθλητές. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Πάοκ πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ και έχει ο Θεός. Με Alter Ego, τα ανδρικά ενδύματα κλείνουμε και σήμερα. Πλήρη ανδρική ένδυση, Alter Ego, Ευκαρπία, 25 Μαρτίου, Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και στο ίντερνετ τους βρίσκεται, otokalogeras.gr. Ένα τηλέφωνο είναι το 2310-694-97. Εκεί θα βρείτε συνεργείο, ανταλλακτικά, βαφείο, φανοπείο, ό,τι θέλετε. Και αν δεν μπορείτε να μετακινηθείτε, θα έχετε και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Ένα κατάστημα Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, δεύτερο Εσπερίδων 19 παλιά Συμμαχική Οδός και τρίτο κατάστημα 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Με Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια για μπαρίστα, σεμινάρια τουριστικά, σεμινάρια στα οικονομικά, σεμινάρια στην πληροφορική, για ό,τι εσείς θέλετε να επιλέξετε, πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, μπείτε και datalabs.edu.gr και τηλεφωνικά στο 2310-222962. Και Tenda Home Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τώρα το καλοκαίρι που ο ήλιος καίει, ένα τηλέφωνο θα σας λύσει όλες τα προβλήματά σας. 2310-430-011, καλέστε να έρθουν σε εσάς χωρίς επιβάρυνση, σας κάνουν μελέτη του χώρου, να σας εξηγήσουν πού ακριβώς πρέπει να βάλετε σκίαστρα ή τέντες και να βγείτε κερδισμένοι. Στην Χαλκιδική επίσης έχει κατάστημα το Tenda Home, είναι στη Χανιώτη Χαλκιδική στο κατάστημα. Περισσότερα από 35 χρόνια έχουν εμπειρία και σας δίνουν λύσεις ό,τι χρειάζεται για το θέμα Tenda. Και κλείνουμε με φτύκα είδη γηνής και πλακίδια στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. 2-3-10-905-503 το τηλέφωνο. Σας τα φέρνουν και στο σπίτι σας αφού τα διαλέξετε ανάμεσα σε εξαιρετικά ισπανικών και ιταλικών οίκων. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Λίμπερο.